Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε Αλφα Τηλεόραση Δράμας και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με σκοπό την προστασία των μικρομεσαίων νοικοκυριών που έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας κάτω των 220.000 ευρώ για τους άγαμους και μέχρι 280.000 ευρώ για τις τετραμελείς οικογένειες, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατεβάζει δύο προτάσεις στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα που θα οδηγήσουν στη μερική άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους της Κυριακής, η μία πρόταση αφορά τη μείωση των σημερινών ορίων 300.000 έως 450.000 ευρώ για το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και η δεύτερη έχει να κάνει με την κατάργηση της διάταξης που προστάτευε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία για οφειλές στις τράπεζες έως 200.000 ευρώ. Το Υπουργείο θα κάνει δύο προτάσεις στην Τρόικα, τις οποίες αξιωματούχος του Υπουργείου Ανάπτυξης χαρακτηρίζει δίκαιες. Στόχο έχουν τους μπαταχτσίδες αλλά και την προστασία όσων είναι σε ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, καταργείται η διάταξη με την οποία προστατεύεται από τους πληστηριασμούς οποιασδήποτε μορφής ακίνητη περιουσία για οφειλές σε τράπεζες μέχρι 200.000 ευρώ. Με τη ρύθμιση αυτή προστατευόταν ακόμη και δανειολήπτης, ο οποίος είχε κατοικία, εξοχικό και ενοικιαζόμενο κατάστημα. Με την άρση της διάταξης αυτής απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί για δεύτερες κατοικίες, εξοχικά, καταστήματα και γραφεία. Εκτιμάται ότι 15.000 δανειολήπτες καλύπτονται από αυτήν την προστατευτική ρύθμιση. Δεύτερον, μειώνονται τα όρια των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, μέχρι τα οποία απαγορεύονται οι πληστηριασμοί της κύριας κατοικίας για τραπεζικές οφειλές. Σήμερα δεν μπορεί να κατασχεθεί η κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική αξία ισούται με το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, 200.000 ευρώ δηλαδή, προς αυξημένο κατά 50%. Έτσι, ένας άγαμας που το σπίτι του είχε αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ, η τράπεζα δεν μπορούσε να του το πληστηριάσει εφόσον το δάνειό του είχε κοκκινήσει. Τα όρια αυτά προσαυξάνονταν στην περίπτωση του έγγαμου στις 375.000 ευρώ και για τις τετραμελείς οικογένειες στα 450.000 ευρώ. Η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι να μειωθούν αυτά τα όρια. Πληροφορίες θέλουν να διαμορφώνονται στα 200.000 ευρώ με 220.000 για τον άγαμο και στα 280.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Σε ανάληψη των εισφορών τους από τα Ταμεία Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών αλλά και των Τραπεζών, προχωρούν αρκετοί εργαζόμενοι υπό το φόβο των σαρωτικών αλλαγών που πρόκειται να γίνουν μέσα στο 2014. Σύμφωνα με τον τύπο της Κυριακής, παρατηρείται σημαντική αύξηση των αιτήσεων που υποβάλλουν εργαζόμενοι, ζητώντας την επιστροφή των εισφορών που έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα σε ταμεία πρόνοιας και επικουρικής ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα, των ΔΕΚΟ αλλά και των τραπεζών, προκειμένου να βγάλουν τα προστοζήνη να σώσουν από τις περικοπές του μνημονίου τα χρήματα που έχουν πληρώσει. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, οι σχετικές αιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι. Ενδεικτικό είναι ότι στα ταμεία πρόνοιας των ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται στο εμπόριο, στα ξενοδοχεία, στις βιομηχανίες τροφίμων, αλλά και στα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ στις ΔΕΚΟ, όπως και στα επικουρικά ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 10.000 αιτήσεις για επιστροφή εισφορών. Η επιστροφή εισφορών, βέβαια, συνεπάγεται και την άμεση διακοπή της ασφάλισης τους, αλλά αυτό φαίνεται ότι έχει λίγη σημασία όταν κάποιος έχει μείνει άνεργος ή έχει αλλάξει επάγγελμα. Υπάρχουν ωστόσο και αυτοί που μένουν αναγκαστικά εκτός εργασίας, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, που απαχωρούν μέσω εθελούσιας εξόδου και επιλέγουν να πάρουν τις εισφορές τους από το να περιμένουν να πάρουν σύνταξη, η οποία μπορεί να καταλήξει από τις περικοπές ένα μικρό επίδομα. Την κατηγορηματική τους αντίθεση στη φορολόγηση της αγροτικής παραγωγικής γης επαναλαμβάνουν με επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρασμάνης, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Αλέξανδρος Κοντός. Την κατηγορηματική τους αντίθεση στη φορολόγηση της αγροτικής παραγωγικής γης επαναλαμβάνουν με επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρασμάνης, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Αλέξανδρος Κοντός.
Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, πουθενά στον κόσμο δεν φορολογείται η κατοχή και η χρήση αγροτικής γης, παρά μόνο το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευσή της. Οι βουλευτές σημειώνουν ταυτόχρονα ότι με την εφαρμογή από την επόμενη χρονιά της νέας ΚΑΠ, η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και η ύπαρξη των κοινοτικών επιδοτήσεων από τους αγρότες θα γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη χρησιμοποιούμενη αγροτική γη, καλλιεργήσιμη και βοσκοτόπια. Και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τη μεγιστοποίηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και όχι για την συρρήκνωσή τους. Προειδοποιούν ακόμα ότι η επιβολή εύκολων ταμιακών μέτρων για εισπρακτικούς και μονοσκοπούς θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό πληθυσμό και πληθώρα προβλημάτων στην αγροτική παραγωγή. Την επιστολή μας αυτή προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, εκφράζουμε στην ουσία την αγωνία του αγροτικού κόσμου για την επικείμενη φορολογία της αγροτικής γης με την αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή. Ως ιδιοκτήτες σπιτιών οι αγρότες θα φορολογηθούν για πρώτη φορά τόσο για το κτίσμα που έχουν, όσο και για το σπίτι τους δηλαδή, όσο και για το οικόπεδο μέσα στο οποίο είναι κτισμένη η κατοικία τους. Γεγονός απαράδεκτο, και έτσι τυχόν φορολόγηση και των χωραφιών τους θα σημαίνει τριπλή φορολογία για την ιδιότητα και μόνο του αγρότη. Το ζητούμενο μιας ευνομούμενης πολιτείας δεν είναι η φορολόγηση της κατοχής χρήσης αγροτικής γης, αλλά του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευσή του. Εάν παρόλα αυτά, για εισπρακτικούς και μόνο λόγους, η κυβέρνηση εμένει στην επιβολή φορολογίας στην αγροτική παραγωγική γη, αυτή κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι συμβολική, παραδείγματος χάρη μισό ευρώ το στρέμμα, αν και είμαστε αντίθετοι για οποιαδήποτε φορολογία, όπως είπα. Μόνο και μόνο για να μην υπάρχει το επιχείρημα ότι οι αγρότες δεν συμβάλλουν στα φορολογικά βάρη. Εγώ και οι άλλοι τέσσερις συνάδελφοι μου βουλευτές κουρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και θέλουμε να παίξουμε ένα δημιουργικό ρόλο για να μην έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επιζωωτία ευλογιά που έχει πλήξει την περιοχή της Θράκης και λόγω αυτής έχουν θανατωθεί έως τώρα περίπου 7.500 πρόβατα στους νομούς Εύρου, Ξάνθης και Ροδόπης. Στους νομούς Δράμας και Καβάλας δεν έχει εμφανιστεί προς το παρόν κανένα κρούσμα της νόσου. Περίπου 7.500 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί ως τώρα στην Θράκη, καθώς όπως προέκυψε από εργαστηριακές αναλύσεις, τα κοπάδια στα οποία είχαν προσβληθεί από τον ιό της ευλογιάς. Με αφορμή την επανεμφάνιση των κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές περιοχές της Θράκης, η κτηνιατρική υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι εγωπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο περιορισμό όλων των προβάτων και εγών εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων, τη δημιουργία στην είσοδο της εκμετάλλευσης τάφρου απολίμανσης με νερό και απολιμαντικό υγρό και συχνή ανανέωσή του, την απαγόρευση επισκεπτών και οχημάτων στις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, την παύση αγοράς πώλησης ζώων κατά την περίοδο αυτή, την παύση ανταλλαγής εργαλείων και μηχανομάτων μεταξύ κτηνοτρόφων ή γεωργών και την άμεση ενημέρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην περίπτωση που θα παρατηρηθούν συμπτώματα που θέτουν υποψία ευλογιάς. Το πρόβλημα που έχει να κάνει με την ασθένεια της ευλογιάς στα εγωπρόβατα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σε μια τέτοια περίπτωση είναι σφαγή όλου του κοπαδιού, που αυτό σημαίνει, αυτονόητο είναι μάλλον, ότι είναι η καταστροφή ενός κτηνοτρόφου. Εμείς είχαμε ακούσματα για κρούσματα ευλογιάς βόρεια των συνόρων μας στην Βουλγαρία. Γι' αυτό έγκαιρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αντέδρασε, ενεργοποίησε την απολιμαντική τάφρο που υπάρχει στη δίωδο της εξοχής. Έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν είχε μέσα το κατάλληλο απολιμαντικό υγρό. Προμηθευτήκαμε τα υγρά, τα φάρμακα είναι, τα οποία χρειάζονται και λειτουργεί αυτή η τάφρος. Τελευταία γνωρίζουμε για κρούσματα που παρουσιάστηκαν στον Εύρο και εσχάτως σε περιοχές της Ξάνθης και Ροδόπης. Το παρήγορο είναι ότι όλα αυτά τα κρούσματα είναι ανατολικά του Νέστου ποταμού, δεν πέρασαν τον Νέστο ποταμό για να πλησιάσουν και στα σύνορά μας. Παρ' όλα αυτά, ήδη και προς την κατεύθυνση αυτή ενεργούν οι υπηρεσίες μας, οι αρμόδιες,
Έχω στείλει μηχανικούς να μετρήσουν και να δουν, να σχεδιάσουν νέα τάφρο στην περιοχή του Παρανεστίου, αν χρειαστεί, αν πλησιάσουν τα κρούσματα, να είμαστε έτοιμοι, κατασκευάζοντας αυτήν την τάφρο, να πάρουμε τα μέτρα μας και προς την κατεύθυνση εκείνη. Από εκεί και πέρα, οι κτηνίατροι μας εδώ και μέρες ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους ποια μέτρα θα πρέπει να πάρουν και αυτοί. Και θέλω να πω ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αυτά τουλάχιστον που μπορούσαμε να πάρουμε, και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες, οι οποίες θα έλεγα αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα της επιζωωτίας ευλογιάς στην περιφέρειά μας είχαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της προηγούμενης Πέμπτης οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Καστόρης και Άρης Γκέρδας με τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δράμας, Νίκο Ιώβη. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα που αφορά στην ενημέρωση για την ευλογιά των προβάτων. Λοιπόν, να ξεκινήσω, επειδή μέχρι να μου δώσετε το λόγο άκουγα περίπου τα αυτά που λέγατε, έτσι είναι. Αλλά ας μην μπούμε τώρα εδώ στους ακροατές, δεν τους νοιάζει τα προβλήματα των υπηρεσιών που πράγματι είναι υπαρκτά, τους νοιάζει επί του θέματος τι μπορεί να γίνει και πώς να αποφύγουμε την εξάπλωση της επιζωωτίας αυτής, η νόσος όταν είναι στα ζώα λέγεται επιζωωτία και όχι επιδημία, στη Δράμα. Η κατάσταση λοιπόν είναι σχετικά ανησυχητική, διότι από τον Βόρειο Εύρο που ήταν οι πρώτες εστίες, δυστυχώς έχουμε ήδη κρούσματα στον Νότιο Εύρο και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε κρούσματα σε μια περιοχή της Ξάνθης η οποία βρίσκεται ανατολικά του Νέστου. Στην ορεινή περιοχή, κύριε Ιώβη, στην παιδινή. Είναι δυστυχώς, είναι προς τα κάτω, όχι στην ορεινή. Είναι στην παιδινή περιοχή. Προς τα κάτω, είναι προς το δέλτα του Νέστου. Ναι. Και έχουμε μια εστία στην Ροδόπη και έχουμε και μία εστία στην γειτονική μας Βουλγαρία πάνω από τα σύνορα τα δικά μας και έχουμε και μερικές εστίες στη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή περικυκλωμένοι. Εάν με ρωτήσετε τι μπορώ να προβλέψω, θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα, γιατί κυρίως εξαρτάται το εάν θα προφυλάξουμε τη Δράμα από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Κύριε Ιώβη, τι γίνεται στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα κρούσμα, ας πούμε, σε ένα κοπάδι ενός κτηνοτρόφου στον Ευροκόπη? Θανατώνονται όλα τα ζώα του κοπαδιού? Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Καταρχήν δεν είναι εθνική νομοθεσία, είναι εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είναι παγκόσμια νομοθεσία. Mm-hmm. Η ευλογιά των εγωπροβάτων που στην χώρα μας δεν υπήρχε για δεκαετίες είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και θανατηφόρος, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης παρά μόνο η άμεση θανάτωση όλων των ζώων της εκτροφής, η υγειονομική του σταφή μέσα στην εκτροφή, το κάψιμο όλων των ζωοτροφών τυχόν που υπάρχουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει είπαμε να μην φτάσουμε εκεί, γιατί αν φτάσουμε εκεί θα είναι ήδη πολύ αργά. Το κρούσμα το οποίο υπάρχει στην βόρεια πλευρά της Δράμας και αναφέρομαι στο έχει να κάνει στο κράτος της Βουλγαρίας, σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, αυτό το κρούσμα καλά θα κάνει να ανησυχεί τους συναδέλφους τους Βουλγάρους. Εμείς εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε, ναι, είναι ότι λειτουργούμε μία απολυμαντική τάφρο στην συνοριακή διάβαση της εξοχής. Mm-hmm. Όλα τα οχήματα τα οποία έρχονται από τη Βουλγαρία περνάνε από εκεί. Ξαναλέω όμως κάτι που μάλλον δεν έγινε αντιληπτό, ότι η επιτυχία των μέτρων δεν θα οφείλεται τόσο στους κτηνιάτρους όσο στους κτηνοτρόφους. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή? Ακριβώς εδώ λοιπόν να ενημερώσουμε τους κτηνοτρόφους, τους οποίους βέβαια προσπαθούμε με κάθε πρόσφορο μέσο και με δελτία τύπου και από τις εκπομπές της δικές σας και την τηλεόραση και με τις επισκέψεις των κτηνιάτρων που όσο λίγοι και αν είμαστε τρέχουμε μέρα και νύχτα, ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν την είσοδο στο μαντρί τους, στην εκμετάλλευσή τους, σε κανέναν, μόνο σε κτηνιάτρους, και αυτοί επειδή ξέρουν πώς θα απολυμανθούν πρώτα πριν μπουν μέσα. Ναι. Να κάνουν μια μικρή πρόχειρη, έστω μια σκάφη που λέει ο λόγος, απολυμαντική τάφρο έξω από την είσοδο του μαντρίου τους. Δηλαδή όποιος μπαίνει, τα παπούτσια του να μπαίνουν μέσα σε ένα αφρολέξ το οποίο θα είναι με απολυμαντικό. Να μην ανταλλάσσουν ζώα μεταξύ τους. Mm-hmm. Να μην δέχονται ζωεμπόρους. Η μετάδοση στην Ξάνθη και στην Κομωτινή δυστυχώς έγινε από επισκέψεις ζωεμπόρων που μάζευαν ζώα για την μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊραμιού.
Έτσι ήρθε η αρρώστια στην Ξάνθη και στην Ροδόπη. Εδώ λοιπόν, εάν οι κτηνοτρόφοι φροντίσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, να μην δέχονται κανέναν άγνωστο, κανέναν έμπορο, κανέναν στην μονάδα τους, να μην ανταλλάσσουν ζώα, να μην ανταλλάσσουν μηχανήματα, νομίζω ότι η μισή μάχη θα έχει κερδιθεί. Και με την συμβολή όλων των υπολείπων θα κερδίσουμε και τον πόλο. Δεν μεταδίδεται, δεν είναι μεταδοτική στον άνθρωπο, κύριε Ιώβη. Από αυτό μάλλον θα έπρεπε να ξεκινήσω λοιπόν και να τονίσω κατηγορηματικά και με κεφαλαία ότι δεν είναι αρρώστια του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μεταδίδεται, δεν κολλάει, δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αλλά είναι τόσο μεταδοτική στα ζώα που δυστυχώς είπαμε ότι η αντιμετώπιση της είναι αυτό, είναι η ολική σφαγή. Αν κάποιος φάει κρέας από ένα ζώο το οποίο σφαγιάστηκε και ήταν μολυσμένο από τη συγκεκριμένη αρρώστια. Ναι, υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι? Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά είναι πολύ υποθετική αρρώστια, γιατί αυτό που θα σφαχτεί θα ταφεί, αφού πρώτα ασβεστωθεί, θα ταφεί μέσα στη μονάδα. Δεν πρόκειται να βγει από την εκτέλεση. Ναι, λέω μήπως ξεφύγει από κάποιον κτηνίατρο. Δεν θα πάει καν στο σφαγείο για να σφαγεί αυτό το ζώο, θα σφαγεί εντός της μονάδας. Αλλά ακόμα και στην εξαιρετική περίπτωση, ναι, που κάνω ένα πείραμα εγώ μόνος μου, να πάρω μόνος μου και να φάω, δεν θα πάθω απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Εύκολα ένας κτηνοτρόφος μπορεί να εντοπίσει την ευλογιά στα ζώα του? Η ευλογιά στα ζώα, έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και οι κτηνίατροι έχουν επισκεφθεί ιδιαίτερα τις παραμεθόριες μονάδες και έχουν δείξει και φωτογραφικό υλικό και έχουν πει στους κτηνοτρόφους τι θα πρέπει να προσέχουν. Επίσης έχουμε βγάλει, μάλλον ετοιμαζόμαστε να διανέμουμε και κάποια φυλαδιάκια. Εν πάση περιπτώσει όμως, καλό θα είναι να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι ότι η ευλογιά είναι, ας το πω πάρα πολύ απλοϊκά, κάποια σπηριά στα άτριχα μέρη του σώματος, ας πούμε στην κοιλιά, δίπλα στους μαστούς, στις μασχάλες και στο κεφάλι του προβάτου και πολύ 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 σπάνια της γίδας. Θα πρέπει να είναι και λίγο υποψιασμένοι οι κτηνοτρόφοι. Είναι υποψιασμένοι και αυτό το λέω, ξέρω γιατί τους έχουμε ενημερώσει τι πρέπει να προσέχουν. Απαγορεύεται και η συλλογή του γάλακτος? Όχι, απαγορεύεται. Αυτό είναι στις ζώνες ελέγχου και επιτήρησης. Mm-hmm. Εμείς ευτυχώς ακόμη δεν είμαστε μέσα σε αυτή τη ζώνη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ισχύει σε εμάς τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ληφθεί γενικότερα στην περιφέρεια, δεν ισχύουν για τον νομό της Δράμας και τον νομό της Καβάλας, έτσι δεν είναι? Όχι σήμερα, σε ένα μικρό κομμάτι του νομού Καβάλας ναι, γιατί είναι στη ζώνη στη του Φιόρδου των 10 χιλιόμετρων. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση θα μείνει στο υποθετικό και δεν θα απασχολήσει τη Δράμα στο μέλλον. Πάντως μέχρι στιγμής η Δράμα είναι εκτός ζώνης. Κύριε Ιώβη, κύριε Ιώβη, το θέμα, η ευλογιά είναι εισαγόμενη από την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Η ευλογιά, η αιστεία της ευλογιάς, δηλαδή το μέρος όπου υπάρχει ευλογιά, είναι η Ασία. Και βέβαια επειδή η Τουρκία διαθέτει και ευρωπαϊκό τμήμα, ναι, είναι η Τουρκία. Σε εμάς έχει έρθει από την Τουρκία. Mm-hmm. Πάντως η επιζωωτία αυτή που είπατε πριν από λίγο, κύριε Ιώβη, είναι καταστροφική και για την οικονομία μιας περιοχής. Εδώ δεν το συζητώ. 600.000 είναι το συνολικό κόστος για αποσημείωση των θανατοθέντων ζώων στη Θράκη και δεν συμπεριλαμβάνονται οι δευτερογενείς ζημιές, οι οποίες είναι ενδεχομένως το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εγώ λέω το εξής τώρα, κύριε Γκέρτα. Έστω σφάζουμε ένα πρόβατο και δίνουμε και 100 ευρώ. Γιατί περίπου, ας μην πες ότι είναι αυτή η αγορέα, ένα πρόβατο 4-5 χρονών, αυτή είναι η αγορέα και πολλά λέω 100 ευρώ. Mm-hmm. Μα τα 100 ευρώ ένα καλό πρόβατο τα δίνει σε 100 μέρες από το γάλα. Την 101η μέρα αρχίζεις και είσαι μέσα. Mm-hmm. Είναι μέσα, δηλαδή καταστρέφεται αυτός. Το ζώο δεν είναι μια αγοραία αξία, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο παράγει κάθε μέρα γάλα για ένα χρονικό διάστημα και ξέρω εγώ μία-δύο φορές το χρόνο παράγει και μικρό το οποίο θα πουληθεί για κρέας. Ναι. Το κεφάλαιο αυτό, εάν το, όσο και να το αποζημιώσεις, δεν αποζημιώνεται. Το χρεώνεις μια φορά, από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να σου δώσει αυτό τα λεφτά που σου δίνει ο ζωντανός οργανισμός. Μα διάβαζα, κύριε Ιώβη, μια συνέντευξη ενός κτηνοτρόφου ο οποίος
του οποίου τα πρόβατα, 500 νομίζω πρόβατα, τα θανατώσαν επειδή υπήρξε ένα κρούσμα μέσα στο κοπάδι. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι εμένα αυτό το οποίο θέλω δεν είναι να μου δώσετε 50, 100, 200 ευρώ. Εμένα θέλω να μου φέρετε 500 πρόβατα στην ηλικία που τα είχα και στο μέγεθος που τα είχα. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα δεν είναι γίνεται. Ούτε η απόφαση δική μου, ούτε απόφαση δική του. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πόσο μάλλον όταν είναι και ζούμε και αυτή την οικονομική κρίση και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν ξαναέχομαι και λέω ότι καλά θα κάνουμε να προσέξουμε τόσο πολύ ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την δύσκολη, σε αυτή την τραγική θέση. Κύριε Όβη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία ή διευκρίνηση όποτε θελήσετε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Όβη, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Η 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη. 14 έως 17 Νοεμβρίου. 10 ΜΑΤ. Τρόφιμα και ποτά. Θέρμανση και ενέργεια. Είδη σπιτιού. Διακόσμηση. Έπιπλα. Είδη δώρων. Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Συνδιοργάνωση της Δέρτιελ Expo της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του 10 ΜΑΤ. Η έκθεση που αξίζει να επισκεφτείτε. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στο ράφι, γιατί όταν τα ράφια είναι Euroform, όλα τα βλέμματα μένουν στο ράφι. Euroform, μεταλλικά ράφια σε όλα τα μεγέθη και για όλες τις χρήσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Ράφια για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ράφια για το σπίτι σας και για την επιχείρησή σας. Euroform, μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη και που δημιουργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Euroform, παραγωγή διάτρητης λαμαρίνας κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια για βιομηχανικές και διακοσμητικές εφαρμογές. Euroform. Στο υπερσύγχρονο μηχανουργείο μας αναλαμβάνουμε κατασκευές μηχανημάτων όπως σχιστικά ξύλου και μεταφορικές ταινίες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή μηχανήματος. Euroform. Η δραμηνή εταιρεία που καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 40 40 81. Υγραέριο. Το νέο καύσιμο που κατέκτησε το δρόμο. Οικονομικό. Ποιοτικό. Οικολογικό καύσιμο. Για υγραέριο στην κίνηση, ελάτε σε μας. Σελ Σαβίδης ΑΕ. Το μόνο πρατήριο που έχει τα πάντα και συμφέρει. Επώνυμα υγρά καύσιμα Σελ και τώρα υγραέριο κίνησης Coral Gas. Όλα σε ανταγωνιστικές τιμές με ποιοτικά καύσιμα και υποδειγματική εξυπηρέτηση. Πρώτο πρατήριο υγρών καυσίμων με την ποιότητα της Σελ στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Και δεύτερο πρατήριο Οδυσσέως 3 στη Δράμα με υγραέριο κίνησης από την Coral Gas. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Σαβίδης ΑΕ. Από το 1969 στον δρόμο σας. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο του αυτοκινήτου και σας περιμένουμε σε έναν χώρο 500 τετραγωνικών μέτρων με άνετο πάρκινγκ για να βρείτε ό,τι δεν βρίσκεται αλλού. Κονιδάρης. Λιπαντικά, ημάντες, φίλτρα, μπουζί, μπαταρίες, καθώς και εξειδικευμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γνήσια λιπαντικά BMW, Ford, Opel, Selenia και αμορτισέρ η τετράδα από 140 ευρώ. Με αγορά άνω των 50 ευρώ, έκπτωση 10% σε όλα μας τα είδη. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Η έξυπνη λύση για το αυτοκίνητό σας. Παγκαίου 41, Αρκαδικός Δράμας. Το κουρτινάκι της Αλίκης. Κουρτίνες, ριχτάρια, επιπλόπανα, κουβερλί, μαξιλαράκια, όλα με το μέτρο. Τώρα σε νέα διεύθυνση, 19 Μαΐου 104, στο κέντρο του Παζαριού, το κουρτινάκι της Αλίκης. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί.
Το δρόμο των υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων ακολούθησε και το κλειστό κολυμπητήριο Δράμας, το οποίο και αυτό έκλεισε προσωρινά λόγω καταλληλότητας. Όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δράμας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το κολυμπητήριο θα ανοίξει και πάλι, καθώς έχουν προχωρήσει όλες οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διεργασίες για τη λύση του ζητήματος. Σοβαρά τα ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση των γηπέδων. Παρά τα αυτά, ήδη έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας σχεδόν για όλα, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί για 3 γήπεδα ποδοσφαίρου και για το κολυμβητήριο άδεια λειτουργίας. Πιστεύω ότι με τα 3 γήπεδα ποδοσφαίρου θα τελειώσουμε ίσως και σήμερα και με το κολυμβητήριο θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε οριστική ρύθμιση του θέματος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί το θέμα του κολυμβητηρίου είναι πολύ πιο σύνθετο. Δυστυχώς, τόσα χρόνια λειτουργούν οι αθλητικοί χώροι χωρίς να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και από την πλευρά της υγιεινής, αλλά και από την πλευρά της επάρκειας των εγκαταστάσεων και από την πλευρά της πυρασφάλειας αθλητών και θεατών. Για αυτά τα ζητήματα έχουμε ήδη κανονίσει να τα δρομολογήσουμε. Ας πούμε, τα θέματα της υγιεινής τα έχουμε λύσει όλα. Τα θέματα στο κολυμβητήριο είναι και τα θέματα των δεξαμενών των πισίνων, για τα οποία, για την μένη μικρή πισίνα, έχουμε ήδη βγάλει άδεια λειτουργίας και σήμερα κατατέθηκε και η αίτηση για άδεια λειτουργίας και για την μεγάλη πισίνα, γιατί ένα από τα απαραίτητα στοιχεία για να έχουν άδεια λειτουργίας οι πισίνες είναι η αυτόματη χλωρίωση του νερού. Να σας πω ότι τόσα χρόνια η χλωρίωση του νερού γίνεται με τον απαράδεκτο τρόπο να ρίχνεται στις πισίνες χλώριο με τον κουβά. Είναι κάτι εντελώς πρωτόγωνο για τα χρόνια στα οποία ζούμε. Το έχουμε τελειώσει αυτό το θέμα και στην μικρή πλέον και στη μεγάλη πισίνα και έχουμε, υποβάλλουμε σήμερα την αίτηση για άδεια λειτουργίας και της μεγάλης πισίνας. Αυτό και σε συνεργασία με την πυροσβεστική για τα θέματα της πυρασφάλειας και με μια μικρή παρέμβαση ακόμη που θα κάνουμε στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου, αισιοδοξώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε ευτυχή κατάληξη και για το κολυμβητήριο. Ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Αντιδήμαρχε. Πώς είναι δυνατόν προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια να μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και για ποιο λόγο λοιπόν δεν γινόταν όλα αυτά? Δεν αντιμετωπίστηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τώρα βγήκαν στην επιφάνεια. Εμείς για τους αθλητικούς χώρους από το 2011 μέχρι σήμερα έχουμε διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την επισκευή και τη συντήρησή τους. 350.000 ευρώ έχουμε διαθέσει για την επισκευή και τη συντήρηση των αθλητικών χώρων. Γι' αυτό και μπορούμε σήμερα να έχουμε τις αδειοδοτήσεις. Απλά τελευταίες εκκρεμότητες που δεν τις προλάβαμε και αυτές τις αντιμετωπίζουμε τώρα τρέχοντας και επιτακτικά. Δυστυχώς όταν μπαίνει στην δημόσια συζήτηση και έλεγχο η νομική πλευρά του ζητήματος, δεν υπάρχει πλέον άλλος τρόπος από το να μην λειτουργούν τα γυμναστήρια και το κολυμβητήριο έως ότου εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας για τα περισσότερα, όπως σας είπα, εκδόθηκε. Αισιοδοξούμε ότι θα τελειώσει και με το κολυμβητήριο με ευτυχές τέλος η υπόθεση. Να πω βέβαια ότι μέχρι 31 Δεκάτου είναι οι άδειες που δίνονται. Ως Δήμος έχουμε ήδη, πρόκειται να δημοπρατήσουμε έργο 100.000 ευρώ για την πυρασφάλεια, για να γίνουν οι παρεμβάσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στους κλειστούς αθλητικούς χώρους και εργασία 20.000 ευρώ για τις επισκευές και συντηρήσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου, ούτως ώστε και μετά την 1η-1η του 2014 να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία των αθλητικών χώρων. Τα 3 γήπεδα για τα οποία δεν εκδόθηκε ακόμα άδεια, αλλά θα εκδοθεί όπως σας είπα, είναι του Προαστίου, των Αμπελακίων και της Νέας Αμισού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται την τρέχουσα χρονική περίοδο οι διεργασίες για τη φετινή διοργάνωση της Ονειρούπολης. Ήδη έχουν ξεκινήσει να τοποθετούνται τα σπιτάκια στην πλατεία, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει να γίνονται όλες οι απαραίτητες διεργασίες για τη στήριξη της διοργάνωσης από τους εθελοντές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση όπου υλοποιείται όλος ο σχεδιασμός και όλος ο προγραμματισμός ο οποίος έχει προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες.
Φέτος κατά κάτι μέρες έχουμε ξεκινήσει το όλο στήσιμο νωρίτερα. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε αρκετές μέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης έτοιμοι και με όλον αυτόν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό που έχουμε κάνει να πω εν ολίγης ότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι φέτος θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτός φυσικά και είναι και ο στόχος μας, κάθε χρόνο ο πύχης της Ονειρούπολης να ανεβαίνει. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και χωροταξίας και διακόσμησης στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στην προβολή, στο στήσιμο γενικά της Ονειρούπολης. Φέτος θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση μεταξύ πλατείας και κήπου. Αλλάζει όλη η χωροταξία έτσι όπως την έχουμε οργανώσει στο μυαλό μας για την πλατεία. Έχουν ολοκληρωθεί αιτήσεις για την εμπορική δραστηριότητα. Φάνηκε για μια ακόμα χρονιά ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Έχουμε πάνω από 50 αιτήσεις για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επαγγελματίες του τόπου μας. Τη Δευτέρα θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα γίνει και η επιλογή των δικαιούχων επαγγελματιών που θα δραστηριοποιηθούν εντός και εκτός της Ονειρούπολης. Έχει ολοκληρωθεί όλη η συμφωνία με τα παιχνίδια τα οποία θα βρίσκονται τόσο στην πλατεία όσο και στον δημοτικό κήπο. Έχουμε καταλήξει στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Δίνουμε φέτος ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα με αρκετές ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για τους εθελοντές είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία βάση πάνω από 2.000 ατόμων οι οποίοι έχουν δηλώσει ως εθελοντές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει και ξεκινήσει η διαδικασία για νέους εθελοντές φέτος, που επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά από αριθμό αιτήσεων των εθελοντών. Το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι μία Ονειρούπολη για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με όλους τους φορείς, με όλους τους συλλόγους, ούτως ώστε μέσα από τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις τους, να ανεβαίνουμε επίπεδα. Και αυτό κάνουμε ιδιαίτερα φέτος. Δηλαδή, οι συναντήσεις τους οποίους κάνουμε με φορείς, μας προκύπτουν τέτοια αποτελέσματα τα οποία μας βοηθάνε στην καλύτερη οργάνωση. Και το τελευταίο είναι ότι αυτήν την εποχή γίνονται και όλες οι συμφωνίες με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, όπου επίσης θεωρούμε ότι φέτος θα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια με την προβολή την οποία ευελπιστούμε, αλλά και όχι μόνο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσα από και τις προβολές τις οποίες θα κάνουμε. Όπως γνωρίζετε, θα κτενήσουμε όλη την περιοχή από την Ορεστιάδα μέχρι και την Θεσσαλονίκη, όπου ομάδα της Ονειρούπολης θα πηγαίνει σε κάθε πόλη και θα κάνει το promotion, όπως επίσης και στην έκθεση της Τράκης και στην έκθεση της Φιλοξένειας. Με όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο, έτσι εν ολίγης όπως το περιέγραψα, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι όλος ο σχεδιασμός μας μας αφήνει πολύ ευχαριστημένους, αλλά και μας δίνει την δυνατότητα να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχουμε θα είναι το καλύτερο δυνατό. Με ένα ερωτηματολόγιο θα προσπαθήσει ο Δήμος της Δράμας να δει ποια είναι η άποψη των δραμηνών για τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί με πολλούς τρόπους και θα γίνεται σε συνεργασία με το Σουηδικό Κυβερνητικό Κέντρο για το σχεδιασμό του αστικού μέλλοντος. Με τη διανομή ενός ερωτηματολογίου για τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ο Δήμος της Δράμας, το Σουηδικό Κυβερνητικό Κέντρο για το Σχεδιασμό του Αστικού Μέλλοντος, καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, προσπαθούν να δουν πώς θα αντιδράσουν οι δραμηνοί στην περίπτωση ενός κοινόχρηστου ποδήλατου. Κοινόχρηστα ποδήλατα είναι εκείνα τα ποδήλατα τα οποία μπορεί κανείς να βρει σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, σε ειδικά σχεδιασμένους σταθμούς ενοικίασης. Τα ποδήλατα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό για ολιγόρη χρήση έναντι ενός ελάχιστου αντίτιμου. Τα κοινόχρηστα ποδήλατα θεωρούνται από πολλούς σαν έναν οικολογικό, εύχριστο και ευέλικτο μέσο μεταφοράς για διαδρομές εντός της πόλης και αποτελούν θεσμό για πολλές πόλεις παγκοσμίως. Συνήθως χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχω τη χαρά να εγκαινιάζω μια συνεργασία του τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο δουλεύω, του Πανεπιστημίου του Τσάλμερς, με το Δήμο της Δράμας, με την διπλή μου ιδιότητα, και έχουμε βγάλει σε πρώτη φάση ένα ερευνητικό ερωτηματολόγιο. Έχουμε εντάξει τη Δράμα σε μια έρευνα που έχει να κάνει με
τρεις πόλεις ανά τον κόσμο, τη Δράμα, την πόλη του Γκέτεμπορκ και την Μεγαλούπολη της Σαγκάης. Έτσι θα κοιτάξουμε, θα δημιουργήσουμε μία έρευνα και μία υποδομή μελετητική για ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα και είναι χαρά και τιμή η Δράμα να βρίσκεται σε αυτήν εδώ την θέση. Για να πάμε πρακτικά το ζητούμενο, έχουμε δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα διανεμηθεί σε περίπου 5.000 σπίτια διαμέσου της ΔΕΙΑΔ. Υπάρχει ηλεκτρονικά, θα υπάρξει στη σελίδα του Δήμου από τη Δευτέρα. Υπάρχει ήδη στα διαδικτυακά μέσα όπως το Facebook και μέσω κάποιων email. Και στόχο έχουν να κοιτάξουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να υιοθετήσει ο πολίτης της Δράμας ένα ευέλικτο, πράσινο, οικολογικό, εύχρηστο μέσω εναλλακτικό του αυτοκινήτου όπως είναι τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, κοινόχρηστα ποδήλατα είναι τα ποδήλατα τα οποία διανέμονται έναντι ενός ελαχίστου αντιτίμου σε ειδικά σχεδιασμένους σταθμούς ενοικίασης σε κεντρικά σημεία της πόλης και δίνουν το δικαίωμα σε πολίτες που δεν έχουν δικό τους ποδήλατο ή που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους ποδήλατο ανά πάσα στιγμή να έχουν ένα ποδήλατο, να το πάρουν από παραδείγματος χάρη από την πλατεία Ελευθερίας και να πάνε μέχρι τους Κομνηνούς να το αφήσουν εκεί και έτσι να έχουν κάτι πολύ ευέλικτο, κάτι πολύ εύχριστο χωρίς να ανησυχούν για το πού θα αφήσουν το ποδήλατο και τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα νέο μέσο μεταφοράς. Έχουν υπάρξει τέτοια συστήματα και σε πόλεις της Ελλάδος, αλλά εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική υποδομή, μια μελετητική υποδομή, μια ερευνητική υποδομή που θα βοηθήσει ενδεχομένως όταν κάνουμε μια πρόταση στο Πράσινο Ταμείο να έχουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτή μας την πρόταση. Ευελπιστώ οι πολίτες της Δράμας να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Είναι για το καλό της πόλης, έχει βαθύ ερευνητικό σκοπό σε πρώτη φάση και θα μοιραστούν σε όσους συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο. Θα υπάρξει κλήρωση για κάποια δώρα, για ένα ποδήλατο, για μερικές δωρεπιταγές. Οπότε το τρεπνώνει μετά του ωφελή μου και κάνεις ένα καλό για την πόλη σου και μπορεί να έχεις την τύχη να κληρωθεί κάτι ωραίο σε σένα. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για τη χειμερινή περίοδο. Όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιάννης Ξανθόπουλος, το αρμόδιο συντονιστικό όργανο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα χειμερινά καιρικά φαινόμενα. Η τακτική που γίνεται, η ετήσια μάλλον τακτική σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου μας από τις πολιτικές προστασίες έχει γίνει το καλοκαίρι, πριν από το καλοκαίρι μάλλον για τις πυρκαγιές, για τις φωτιές. Τώρα γίνεται πριν από το χειμώνα για πλημμύρες και χιόνια παγετούς. Αυτό το οποίο από τη μεριά μου ως Προέδρου αυτής της Επιτροπής μπορώ να πω, αλλά και σαν πολιτικού προσταμένου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα είναι έτοιμη. Έχει προμηθευτεί, παράδειγμα, την κατάλληλη ποσότητα αλατιού για να προχωρήσει τον καταπολέμηση ή να αντιμετωπίσει μάλλον τον παγετό. Έχουμε κάνει τις διαγραμμίσεις των δρόμων μας έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην οδική συμπεριφορά των πολιτών της Δράμας όσον αφορά την ομίχλη, να οδηγούν με ασφάλεια στην ομίχλη. Έχουμε ετοιμάσει τα μηχανήματά μας του αποχιονισμού, greater, φορτωτές και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να έχουμε την ετοιμότητα. Έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Θα διαπιστωθεί από τη σύσκεψη ότι και οι άλλοι φορείς, οι Δήμοι και όσοι άλλοι εμπλέκουν, οι προσβεστικές υπηρεσίες, δασαρχεία και ούτω καθεξής, ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι ότι και αυτοί θα πήραν τα κατάλληλα μέτρα. Θα διαπιστωθεί στη σύσκεψη και αυτό γίνεται η σύσκεψη. Είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα έγκαιρα. Η Δράμα είναι γνωστό ότι δεν ταλαιπωρείται κάθε χρόνο με καιρικά φαινόμενα ακραία ή όποια προκύπτουν, έχουμε την ετοιμότητα να έγκαιρα να αντιδράσουμε. Να πω ότι και νομίζω το έχουν διαπιστώσει οι δραμινοί πολίτες ότι και πέρσι και πρόπερσι δεν είχαμε αποκλεισμούς χωριών ή καταστάσεων όπως και το χιονοδρομικό κέντρο από τη χιονοπτώση ή από παγετούς. Το ίδιο θα πράξουμε και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και φέτος.
Πάμε σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπιακή Δάδα βρέθηκε εκτός γεστινικού σκάφους. Η Δάδα είχε ταξιδέψει στο διάστημα δύο φορές στο παρελθόν. Αυτή τη φορά θα μείνει έως και 6 ώρες στο κενό, ενώ τη Δευτέρα θα επιστρέψει στη Γη. Έναν ιστορικό περίπατο στο διάστημα πραγματοποίησαν το Σάββατο δύο Ρώσοι κοσμοναύτες, κρατώντας την Ολυμπιακή Δάδα τρεις μήνες πριν από τους χειμερινούς αγώνες στο Σότσι της Ρωσίας. Η Δάδα είχε ταξιδέψει στο διάστημα δύο φορές στο παρελθόν, το 1996 και το 2000. Είναι όμως η πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που η Ολυμπιακή Δάδα βρέθηκε εκτός διαστημικού σκάφους. Πρώτος βγήκε από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο κοσμοναύτης Σεργέι Ριαζάνσκι, ο οποίος κινηματογράφησε το Ρώσο συναδελφό του, Όλεγ Κότοφ, να κρατάει τη Δάδα. Την Πέμπτη το πλήρωμα των τριών ατόμων μετέφερε τη Δάδα στο διαστημικό σταθμό σε ρώσικο σκάφος Σόγιουτς που εκτοξεύθηκε από τις στέπες του Καζακστάν. Η Δάδα θα μείνει έως και 6 ώρες στο κενό, σύμφωνα με όσα έχουν πει οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες. Τη Δευτέρα θα επιστρέψει στη Γη. Να δούμε τι καιρό θα έχουμε αύριο Δευτέρα στην περιοχή μας. Ιχθυοπολία Τάσχου. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Τεράστια ποικιλία, ασύγκριτη ποιότητα. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει και οι ειδικοί. Για να μην ψαρεύετε σε θολά νερά, φρέσκο ψάρι Τάσιου. Πρώτο κατάστημα, 19 Μαΐου 1993. Δεύτερο κατάστημα, Κύπρου 6. Τώρα και τρίτο, νέο κατάστημα στη Δράμα, 19 Μαΐου 173. Μέσα στο παζάρι, δίπλα στο σούπερ μάρκετ Carrefour. Κάθε Πέμπτη, τιμές μπαμ. Ψάρια σε τιμές χοντρικής. Και όχι μόνο. Τώρα και κάθε Σάββατο, μόνο στο κεντρικό μας κατάστημα, στην οδό Κύπρου 6. Λαβράκι ιχθυοτροφείου 5,95. Τσιπούρα ιχθυοτροφείου 6,50. Χταπόδι 8,50 το κιλό. Μύδια φρέσκα μόνο 3 ευρώ. Αν φρέσκο ψάρι ζητάς, στα ιχθυοπολία Τάσχου να πας. Ξέρετε τα κατάλληλα μέρη για κυνήγι. Έχετε ανακαλύψει όλα τα μυστικά για τα θυράματα. Είστε σίγουροι ότι τα καλύτερα φυσίγκια είναι... Champion. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Για κυνηγούς που ξέρουν. Φυσίγκια για όλα τα θυράματα. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας βοηθά να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Πώληση Χοντρική Λιανική. 50 χρόνια βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Υπεύθυνος Γιώργος Μακρής. Έκτο χιλιόμετρο, Δράμα Σερών. 1,5 χιλιόμετρο από τα φανάρια του Μιλοποτάμου, πάνω στο δρόμο των Σερών. Προμηθευτείτε τα φυσίγκια από το χώρο μας σε τιμές χοντρικής. Ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης. Επιστημονικό κέντρο εφαρμογών. Ακουστικά Βαρικοΐας νέας γενιάς. Μπαταρίες όλων των τύπων. Εκμαγεία και αναλώσιμα. Η προηγμένη και μοναδική τεχνολογία των ακουστικών μας προσφέρει ευκολία στη χρήση με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Άριστη και υψηλή ποιότητα ήχου. Διακριτική στο σχεδιασμό. Προσιτό οικονομικό κόστος χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση και τον ήχο. Ακουστικά Βαρικοΐας υψηλής ποιότητας Γεωργιάδης. Άμεση τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Επισκέψεις κατοίκων δωρεάν. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Windex και της Microson. Μέλος του δικτύου Χρυσικός. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα. Δημιουργία, εμπειρία, ποιότητα κατασκευής. Μακρόγλου. Κατασκευάζουμε έπιπλα κουζίνας, καμαρόπορτες, εσωτερικές σκάλες, ντουλάπες και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία ονειρεύεστε για το χώρο σας. Μακρόγλου. Παραδοσιακές κουζίνες αλλά και μοντέρνες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας στο χώρο του επίπλου. Κουζίνα από 170 ευρώ το μέτρο. Ντουλάπες από 170 ευρώ το μέτρο. Πόρτες από 200 ευρώ. Θωρακισμένη πόρτα από 650 ευρώ. Τώρα και νέο τμήμα με εκκλησιαστικά έπιπλα. Μακρόγλου. Η τέχνη της ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Αδριανή Δράμας. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. 13 χρόνια εμπειρίας. Μέσα στα 100 μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορία της Ελλάδας. Με 12.000 πελάτες. Το μοναδικό πρακτορείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με πιστοποίηση ISO 9001.
ασφάλειες, αφή αρβανιτίδη. Μοναδικές προσφορές για ολόκληρο το 2013. Μην πειραματίζεστε με απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια όταν κάνουμε το συμβόλαιό σας. Έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε σε όλη την Ελλάδα με οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, πραγματογνωμόνων και συνεργείων. Ελάτε σε εμάς και κερδίστε χρήματα, χρόνο και σιγουριά. Νέα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Αφή Αρβανιτίδη, στη Δράμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την Α τηλεόραση Δράμας. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.